Είναι η ειλικρίνεια η πολιτική της κυβέρνησης. Δεν έχουμε δύο γλώσσες. Κύριε φίλε, πήγε ο Τσίπρας στο Βερολίνο και μίλησε ενώπιον της Μέρκελ όπως μιλάει ενώπιον του ελληνικού λαού. Δεν είπε ουδής αναμάρτητος όπως είπε ο προηγούμενος. Το πρόβλημά σας είναι. Έθεσε τα ζητήματα όλα. Το πρόβλημά σας είναι ακριβώς ότι έχετε δύο γλώσσες. Και έχει ανεβάσει και τον πήχη πια για οποιονδήποτε επόμενο πολιτικό επισκεφτεί το Βερολίνο. Υπάρχουν και δύο γλώσσες. Παρένθεση για να το ελαφρύνουμε λίγο. Είπε ότι σας έβαλε και τις φωνές πάντως. Τι πράγμα. Γιατί να βγει, εσείς να είστε διευθυντή. Βεβαίως το. Σας έβαλε και τις φωνές. Δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή του άνθρωπος. Ναι. Βεβαίως και όχι, όχι, δεν είπε αυτός, όλα αυτός είναι ο χώρος μας. Δεν είπε ούτε αναμάρτητος. Δεν είπε ούτε αναμάρτητος. Όχι ο κύριος. Όχι, το είπε ο Σαμαράς παλιά. Ο Τσίπρας δεν το είπε αυτό. Όχι, αυτό λέω. Αλλά είπε άλλα. Τι είπε άλλα. Είπε ότι ένα κομμάτι των μεταρρυθμίσεων πήγε καλά την προηγούμενη φορά. Είπε ότι πάμε και καλά. Α, δεν ψήφισατε κανένα καλό τότε. Μα αυτό ήταν συνολικό. Α, μα αυτό ήταν συνολικό. Ακούστε κάτι. Δεύτερον, να ρίξουμε τα στερεότυπα. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν η συνολική μερκελική πολιτική που επικρατούσε στην Ευρώπη που μας έφερε αυτό το Γάλι. Όχι το μείγμα πολιτική. Δεν είναι αυτό. Ένα λεπτό. Το στερεότυπο αφορούσε τον αντιγερμανισμό. Καθαρά πράγματα. Πρέπει να διέξοδο αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Ακούγονται πολλές δικαιολογημένες λόγω της κοινωνικής συντριβής αντιλήψεις και λόγω των ιστορικών δεινών που έχει υποστεί η χώρα από μια σύγκρουση με άλλη Γερμανία, όχι με τη σημερινή Γερμανία, ενώ τη χιτλερική Γερμανία. Είναι εύκολο να γίνονται εξομοιώσεις. Έχετε βάλει και εσείς το χέρι σας αυτό, όχι προσωπικά εσείς. Δεν έχουμε βάλει. Έχετε βάλει και εσείς το χέρι σας. Διαβάζει και αναγκάστηκε ο Τσίπρας να τα φέρει τα πράγματα κάπως. Ο Τσίπρας εκπροσωπεί τη σύγχρονη Ελλάδα με έναν τρόπο δημιουργικό, σαφή, δεσμευτικό για τις αρχές της χώρας μας. Στο εξωτερικό. Και επαναλαμβάνω, η εμφάνισή του στο Βερολίνο, του Τσίπρα, δεν θέλω να φτιάχνω αγιογραφίες, δεν είμαι της σχολής, αλλά η εμφάνισή του έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη και ο επόμενος πολιτικός που θα πάει στο Βερολίνο, Έλληνας, θα πρέπει να ξέρει ότι με αυτόν θα συγκριθεί. Εμένα δεν με ενόχλησε η εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο Βερολίνο. Θεωρώ ότι.